Hola, γεια σε όλους και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι η Ιωάννα και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα vlog. Και σήμερα θα σας πάρω μαζί μου στην ημέρα που θα δω τους Imagine Dragons από κοντά. Έξω βρέχει, ρίχνει καρέκλες και βασικά νομίζω τώρα έχει ψηλό σταματήσει και έχει βγάλει έναν ήλιο, να το πω. Τέλος πάντων, ο καιρός δεν καταλαβαίνει τι κάνει και τι θέλει. Και μόλις έκανα το πιο δυνατό πρωινό, το οποίο θα με κρατήσει σε όλη τη συναυλία. Καλά, σίγουρα θα πάρω και κάτι να φάω μαζί μου. Αλλά καλώς ήρθατε λοιπόν στην ημέρα που θα δούμε τους Imagine Dragons. Η ημέρα σήμερα έχει για την ώρα δουλειά μέχρι και το μεσημέρι. Και μακάρι ο καιρός γενικά να μην αλλάξει, έτσι ώστε το μεσημέρι να ετοιμαστούμε, θα έρθω να πάρει η Κωνσταντίνα και θα πάμε σιγά σιγά στο ΟΑΚΑ. Και απλά είναι μόνο. Έτοιμη, πανέτοιμη. Έχω κάνει παρόμοιο μαλλί από αυτό που έκανα στο David Guetta, γιατί διαβόλεψε πάρα πολύ. Έχω αυτά τα δύο τουφάκια που μου αρέσουν απίστευτα και έχω κάνει τώρα sleek κότσο πάνω. Και έχω αποφασίσει να βάλω πολύ πιο ανάλαφρα και άνετα ρούχα, γιατί ουσιαστικά τώρα φεύγω από το σπίτι και η ώρα είναι σχεδόν 3. Θα φτάσω στο ΟΑΚΑ στις 4 για να ανοίξουν οι πόρτες στις 5.30 για να ξεκινήσει η συναυλία στις 9. Οπότε πρέπει να φοράω πάρα πολύ άνετα ρούχα, έτσι έχω ένα άσπρο τοπάκι, πορτοκαλί φόρμα, λευκά αθλητικά που μάλλον θα τα μετανιώσω αλλά δεν πειράζει, θα βάλω για πλήσιμο και την πορτοκαλί μου την τσάντα, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι αλήθεια εκστασιασμένη με το γεγονός ότι θα δω τους Imagine Dragons. Γενικά ένα συγκρότημα που άκουγα από πολύ μικρή, σταμάτησα μετά να τα ακούω για αρκετά χρόνια γιατί ξεκίνησα να ακούω άλλα πράγματα. Οπότε το γεγονός ότι τώρα ας πούμε θα τους δω από κοντά και εντάξει δεν είναι και ένα συγκρότημα που έρχεται και πάρα πολύ συχνά Ελλάδα, νομίζω ότι απλά με έχει εκστασιάσει απίστευτα. Δεν θα πάρω την κάμερα μαζί μου, οπότε ελπίζω τα επόμενα πλάνα να είναι πολύ καλύτερα καθώς θα είναι γυρισμένα από το κινητό. Θα πάρω μαζί μου και ένα διάβροχο, θα σταματήσω να πάρω κάπου γιατί βρέχει ακόμα. Έχει αυτή την ενοχλητική ψυχάλα. Οπότε ναι, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Και εδώ μπορείτε να μου πείτε τη μαμά της παρέας, αλλά τουλάχιστον πριν μπούμε μέσα στο στάδιο που φαντάζομαι θα μας τα πάρουν όλα αυτά, για την ώρα από τώρα μέχρι και τις 5.30 που θα ανοίξουν οι πόρτες, έχω πάρει νεράκια, σαντουιτσάκια, χαρτί και θα βάλω μέσα και μερικά μπρομάντιλα. Ναι, το ξέρω, είμαι η μαμά της παρέας, αλλά δεν. Έπρεπε να νιώθω ότι έχω πάρει κάτι μαζί μου, τουλάχιστον για να φάμε σε κάτι έκτακτη ανάγκη, κάτι οτιδήποτε. Να έχουμε να χρειαστούμε να τα έχουμε μαζί μας. Τι outfit άρα σας έδειξα πριν στο σπίτι, καμία σχέση. Εδώ τώρα είμαστε δύο υπέροχα σακούλια. Θα τα καταφέρουμε, ναι! Θα δούμε Imagine Dragons, θα δούμε Daniel! Daniel! Σε μία προσπάθεια να κρατήσω το κινητό κάτω από την ομπρέλα. Δεν ξέρω αν θα γίνει η συναυλία. Είναι Κυριακή, πάνε Κυριακή. 22 λέει να πάμε στο mall για ψώνια. Ψηφίστε που πρέπει να πάμε, γιατί δεν υπάρχει. Αν σας δείξω από κάποιο κενό πώς είναι ο ουρανός... Λόγοι που αγαπώ την Κωνσταντίνα. Επίσης, βρήκαμε τόσο κοντά στη σκηνή. Δεν θέλω με τίποτα να δείξω όλη την κατάσταση. Μας έχουν μεταφέρει, υποτίθεται, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ. Incredibly important to me. The reason that I'm here on a stage, the reason I'm able to do what I love, is because many, many years ago, I had a friend who, when I was struggling with depression, told me to go see a therapist. And I did just that. I went to a therapist.
I held an immense amount of shame because I thought it made me weak or broken to admit that something was wrong. Please do not do this. Please, if any of you are struggling with a feeling of emptiness, loneliness, gray, numb, depression, anxiety, do not keep it to yourself. Please talk to your friends, talk to your family. If it's available to you, go and see a therapist. This doesn't make you weak. This does not make you broken. It makes you wise. It makes you strong. Looking for help, asking for help. Please stay with us. Your life is always worth living. Your life is always worth living. Never take it from us. I have lost too many friends, too many times, who have taken their lives because they thought that no one cared. We care. Please stay with us. We love you. That's it. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. Oh, it's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Η αλήθεια είναι ότι είμαι η Ιωάννα που κάνει edit αυτό το vlog. Και απλά ακούγοντας αυτή την ομιλία, συγκινήθηκα πάλι. Απλά θέλω να πάρετε πάρα πολύ σοβαρά μέσα σας αυτά τα οποία είπε ο Νταν. Και ο κάθε Νταν, έτσι. Δηλαδή, εμένα η φράση που με συγκλώνησε ήταν ότι αν νομίζεις ότι έχεις κάποιο πρόβλημα, μίλα στους φίλους σου, μίλα στην οικογένειά σου. Δεν είναι αδυναμία, προφανώς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που πλέον ζούμε σε μια κοινωνία που το να κάνεις ψυχοθεραπεία πλέον δεν θεωρείται ότι έχεις κάποιο πρόβλημα, ίσα-ίσα που. Πολλοί κόσμοι θα σου πει μπράβο που τουλάχιστον προσπαθείς να σπάσεις κάποια μοτίβα, κάποια τραύματα και μην νιώσετε ούτε για ένα λεπτό ότι δεν αξίζετε βοήθεια, ότι δεν θα είναι άνθρωποι εκεί δίπλα σας οι οποίοι θα σας βοηθήσουν και θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να σας δουν εσάς να χαμογελάτε ξανά και να είστε ξανά χαρούμενοι. Σε αυτό το κλίμα θα ήθελα επίσης να πω μερικά πράγματα τα οποία μου έχετε στείλει πολύ μήνυμα, πώς ακριβώς έγινε στην αυλία κτλ. Η διοργάνωση γενικά πιστεύω ότι έκανε πάρα πολλά λάθη, πολλά φάουλ. Αρχικά μας πήγαιναν από ένα μέρος σε άλλο, μας πήγαιναν πολύ μπροσπίσω. Στην αρχή μας είπαν να πάμε στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, μετά μας ξαναγύρισαν, μετά περιμέναμε ξανά, μετά μπήκαμε κοντά στη σκηνή, μετά χωρίς να μας αλλάξουν τα εισιτήρια, μετά μας είπανε πηγαίνετε στο αριστερό κομμάτι της σκηνής για να σας αλλάξουν τα εισιτήρια, αφού είχαν μπει τύπου μέσα, τουλάχιστον μιλάμε για εκατοντάδες άτομα. Προφανώς δεν έγινε ποτέ αυτός ο έλεγχος. Ξεκίνησε το πρώτο συγκρότημα, το οποίο δυστυχώς δεν ξέρω πόσοι κατάφεραν να απολαύσουν με την τρομερή βροχή. Και μόνο όταν ήρθε το μήνυμα το 112 πήγαμε στο στέγαστρο του κλειστού γηπέδου μπάσκετ, όπου μετά πάλι όταν σταμάτησε η βροχή, μας είπαν ότι τελικά η συναυλία θα γίνει κανονικά και ξαναπήγαμε. Ευτυχώς όμως την ώρα της συναυλίας σταμάτησε η βροχή και μετά εσείς τέλος πάντων τελείωσε. Για μένα το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν μετά, που έπρεπε να γυρίσουμε και ήμουνα ήδη τόσο πολύ βρεγμένη που ειλικρινά έτρεμα από το κρύο μέχρι να περπατήσω για να βγούμε προς το αμάξι και για να μπούμε. Οπότε στο αμάξι μετά απλά ανάψαμε το air condition, το καλοριφέρ ουσιαστικά του αμαξιού και τρέμαμε. Ευτυχώς δεν κρυώσαμε, γύρισα σπίτι, έκανα ένα καυτό μπάνιο και θα κλείσω το σημερινό βίντεο με την τελευταία σκηνή που ήταν ένα υπέροχο θέαμα από πυροτεχνήματα και το τελευταίο τραγούδι τους. Οπότε πραγματικά το ευχαριστήθηκα από καρδιάς, ήταν μια υπέροχη εμπειρία που ελπίζω πάρα πολύ σύντομα να ξαναζήσω. Από μένα, πάρα πολλά φιλιά.